Είπα αυτούς τους προβληματισμούς μου. Δεν ξέρω πραγματικά. Επειδή είστε και άνθρωπος με πολιτική σκέψη, ανήκετε και σε ένα συγκεκριμένο χώρο, νομίζω ότι τα παρακολουθείτε όλα αυτά, έτσι. Τα κατανοείτε. Βεβαίως, τα παρακολουθώ. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Υποθέτω χαίρεστε που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης υποθαλάσσια. Τα μεγαλύτερα έργα που μπορούσε να έχει κάνει η Λευκάδα και το κυνηγάει πάρα πολύ και είναι και προσωπικά ο κύριος Καβαδάς. Και μπράβο του και όλο το τρέξιμο που κάνει στην Αθήνα για αυτό το. Για την υποθαλάσσια. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μακάρι να το καταλάβαιναν και πάρα πολλοί ομοειδεάτες, η αλήθεια είναι. Γιατί σας είπα, δεν ξέρω αν ακούσατε χθες, ανέβη το κύριο Σπύρου στην περιφέρεια. Θέλουν να κάνουν, λέει, επιτροπή, να βάλουν, λέει, και από την Τελοκαρνανία να συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων. Για τη γέφυρα. Για τη γέφυρα και όμως. Για τη γέφυρα η οποία έχει ολοκληρωθεί και μπήκε στα εθνικά έργα. Ναι. Είναι μια πραγματικότητα αυτά τα οποία καταγράφουμε. Τέλος πάντων, πάμε να... Εδώ, εδώ τη γέφυρα την τρέχει πάρα πολύ ο κύριος Καβαδάς. Ναι. Και όχι μόνο, από την αλήθεια. Είναι προσωπικό του στοίχημα, ναι, και οι άλλοι, αλλά είναι και προσωπικό του στοίχημα του Θανάση. Και μπράβο του που τρέχει στα Υπουργεία και παντού για να υλοποιήσει αυτό το όνειρό του. Εγώ θα συμφωνήσω. Πάντως θέλω να πω, και είναι δικό μου το σχόλιο, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Θα μπορούσαν και λίγο και από το κόμμα να τον βοηθήσουν περισσότερο στη Λευκάδα. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα δεν μπορεί κάποιος, έχουμε περιφέρεια, Νέα Δημοκρατία και συζητάμε τώρα ακόμα, έχει τελειώσει το έργο και ακόμα συζητάμε και φιλοσοφούμε αν θέλουμε το έργο, αυτό μας γυρνάει πίσω, κύριε Κατοπόδη. Μας γυρνάει πίσω. Και ως άνθρωπος... Αυτό δεν έπρεπε καν. Δεν έπρεπε συζητάμε. Να μπαίνει στην ατζέντα καθόλου. Δεν έχω δει όμως εγώ κανένα δελτίο τύπου στήριξης από τους θεσμικούς. Δηλαδή, ο κύριος Καλός έχει ταχθεί υπέρ. Έχετε δει καμία δήλωση ξεκάθαρη από την αντιπεριφέρεια? Γιατί εγώ δεν έχω δει κανένα δελτίο τύπου. Το καταγράφω. Δεν έχω δει ένα χαιρόμαστε πολύ. Και εγώ δεν έχω δει. Δεν έχω δει, να πω την αλήθεια. Και εγώ δεν το βλέπω. Μάλιστα. Θα έπρεπε όμως να το έχουμε δει. Και για πολλά άλλα θα έπρεπε να έχουμε δει. Και ευχαριστώ. Τέλος πάντων, τώρα, μην τα λέμε. Αυτά θα κορυφωθούν όταν θα πάμε στις εκλογές, που ήδη μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα. Η αλήθεια είναι. Να βάλουμε όμως μια ανατελεία, γιατί μέσα σε αυτά τα πλαίσια των επενδύσεων, της ανάδειξης και του τουριστικού μας προϊόντος και της εισόδου της πόλης, αναμειγνύεται και ο συνεταιρισμός, ο πολύπαθος συνεταιρισμός, και αυτές οι προσπάθειες που κάνετε εσείς για να τον ισορροπήσετε, να μπορέσετε να ρυθμίσετε τα χρέη του, να μπορέσει και πάλι να αποκτήσει όραμα και προοπτική. Όμως, πολλές φορές όμως, η εσωστρέφεια υπάρχει και στο συνεταιρισμό. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, γιατί κάνατε και κάποιες δηλώσεις στο Λευκάδα Press. Μας το έθεσε το θέμα και ο κύριος Μελάς προχθές που τον είχαμε. Έχω την εντύπωση, μάλλον είναι γεγονός, υπάρχει οριστική διαγραφή από τον συνεταιρισμό του πρώην Προέδρου, του κύριου Λιβιτσάνου. Γιατί ο κύριος Λιβιτσάνος στρέφεται κατά του συνεταιρισμού και ζητάει ένα αξιοσέβαστο χρηματικό ποσό κατά από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Πείτε μας λίγο το σκεπτικό, τι αποφασίσατε. Ναι, θα σας πω. Η Γενική Συνέλευση 8-8 του 2015 αποφάσισε την ανάκληση του κ. Λιβιτσάνου Γεράσιμου από πρόεδρο του ΔΣ, διότι ασκούσε διοίκηση με αδιαφανείς και αντικαταστατικές διαδικασίες για να αποδοθούν ευθύνες. Mm-hmm. Ασκήθηκε αγωγή κατά τον κ. Λιβιτσάνου, διότι αυτός ήταν ο πρόεδρος που είχε την ευθύνη. Το μονομελές πρωτοδικείο Λευκάδας απέρριψε την αγωγή, διότι δόθηκαν ένορκες βεβαιώσεις από τα μέλη του ΔΣ και συγκεκριμένα από τους κυρίους Ράψα Λεωνίδα, Κατοπόδη Σπύρο, Σολάτο Αλέξανδρο και Μισίνη Φίλιππο, και από τον πρόεδρο του Υποπτικού Συμβουλίου, του τότε Υποπτικού Συμβουλίου, Κατοπόδη Θεόδωρο, υπέρ του κυρίου Λιβιτσάνου, παρά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Mm-hmm. Εδώ θέλω να τονίσω ότι συγκεκριμένα ο κύριος Μισίνης Φίλιππος από την αρχή ήταν λαύρος εναντίον του, με ένορκη που έδωσε κατά αξίγητο τρόπο, που παρήχε πλήρη κάλυψη. Έτσι εξασθένισε η αποδεικτική αξία των ενόρκων βεβαιώσεων που είχαν δώσει τότε η Μικρόγης Δημήτριος, ο Μελάς, ο Γεράσιμος, ο Γιάννης ο Χώτης, υπέρ του ΤΑΟΛ. Στη συνέχεια ο κύριος Λιβιτσάνος κατάθεσε αγωγή κατά του συνεταιρισμού, με την οποία ζητάει να καταδικαστεί ο συνεταιρισμός και να του καταβληθεί το ποστό των 102.000 ευρώ για ηθική κατάσταση. Αποκατάσταση. Mm-hmm. Το ΔΣ, βάσει του νόμου και του καταστατικού, τον κάλεσε να δώσει γραπτές εξηγήσεις και να επαναχωρήσει από το άκρος επιθετική και βλάβουσα τα συμφέροντα του συνεταιρισμού. Ενέργειά του, διότι αυτό συνιστούσε λόγω διαγραφής. Ακολουθώς, ο κ. Λιβιτσάνος απάντησε με επιστολή, με την οποία όχι μόνο δήλωσε ότι δεν προτίθεται να επαναχωρήσει, αλλά προέβη και στην εξής
αδιανόητη και αντιφατική δήλωση. Με την αγωγή μου δεν βάλω κατά του συνεταιρισμού, αλλά κατά το μελών του ΔΣ που αφάσισαν την άσκηση αβάσιμη αγωγή εναντίον μου. Όλα αυτά, όμως, εκτός από αδιανόητα και αντιφατικά, συνιστούν τον τοφανή υπεγμό του συνεταιρισμού εκ μέρους του κ. Λιβιτσάνου. Κατόπιν το ΔΣ αποφάσισε τη διαγραφή του. Αυτός έκανε προσφυγή στη Γενική Συνέλευση που έγινε προχθές στις 8 Πέμπτου 2022 και τον διέγραψε η Γενική Συνέλευση με ψήφου 47 υπέρ τη διαγραφή, ένα κατά και ένα άκυρο. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω εσάς, κύριε Κουνιάκη, μια ερώτηση. Έχουμε έναν άνθρωπο που λέει, υποτίθεται ότι του έχουμε βλάψει το όνομα και ζητάει 102.000 ευρώ για να καλύψει το όνομά του, είναι αυτό? Με 102.000 ευρώ και γιατί δεν ζήτησε με ένα εξώδικο προς τη Γενική Συνέλευση, την τότε Γενική Συνέλευση του 2015, να κάνει μια δήλωση και να τελειώσει εδώ όλο το θέμα. Ναι, δηλαδή μια δήλωση για παράδειγμα αποκατάστασης, ναι, ίσως της τιμής και της υπόλοιψής του, βέβαια, και να μην επιμείνει, ναι, να μην επιμείνει στη χρηματική διεκδίκηση, θέλετε να πείτε. Βεβαίως, αυτή την ερώτηση το έκανα και του ιδίου προχθές στην Κυριακή που ήταν στην Γενική Συνέλευση. Τι σας απάντησε σε αυτό? Τίποτα, άρες μάρες κουκουνάρες. Δηλαδή με 102.000 ευρώ θα φτιάξει την τσέπη, το θα φτιάξει το όνομά του. Πώς φτιάχνετε το όνομα ενός με 102.000 ευρώ? Μάλιστα. Είπατε λίγο όταν μνημονεύατε λίγο πριν το σκεπτικό, δεν κατάλαβα λίγο με τον κύριο Μεσίνη. Ο κύριος Μεσίνης τον υπερασπίστηκε? Ο κύριος Μεσίνης, βέβαιος, έκανε μια ένορκη κατάθεση και εκεί που ήταν ο Λαύρος εναντίον του, κύριο Μελά, έδωκε μια ένορκη. Για μας ήταν ανεξήγητος ο τρόπος, το λόγος που την έκανε. Ήταν και τον έβγαλε λάδι σε όλα. Συγγνώμη, για να καταλάβω, υπάρχει, γιατί τώρα μας ακούνε και φίλοι. Υπάρχει, θέλετε να πείτε, μια μεταστροφή της τάσης του της αρχικής από αρνητική... Βεβαίως. Δηλαδή ήταν αρνητικός απέναντί του και έγινε θετικός. Ήταν αρνητικός. Είχε δώσει ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου υπέρ του κ. Λιβιτσάνου. Οι 3-4 σύμβουλοι υπέρ του Λιβιτσάνου. Μετά λέει κάτι και λέει ήταν, πήγε καλά το δικαστήριο. Πώς θα πήγε καλά το δικαστήριο? Όπου πήγανε 5-6 άτομα που ήταν μέσα στο διοίκηση του ΤΑΟΛ τότε και τον βγάλανε λάδι, πού να πατήσει το δικαστήριο για να προχωρήσει η αγωγή? Έτσι χάθηκε η αγωγή. Εγώ θέλω να πω πως έτσι και χάθηκε και η αγωγή. Και θα βάτσω το ΤΑΟΛ. Αυτή είναι η αλήθεια με τον κύριο Βιτσάνο. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο για το πρακτικό. Έχει δικαίωμα ο κύριος Λιβιτσάνος να ασκήσει έφεση για αυτή την απόφαση? Είναι οριστική, δηλαδή να την αμφισβητήσει και να... Για το ΤΑΟΛ είναι οριστική. Μπορεί όμως να προσφύγει κατά της απόφασης της Γενικής Συνελεύσης στα πολιτικά δικαστήρια. Ξέρετε αν υπάρχει αυτή η βούληση, αν σας έχει κοινοποιηθεί? Όχι. Μέχρι τώρα καμία. Μάλιστα. Δεν μας έχει έρθει στο συνεταιρισμό κανένα. Παρ' όλα αυτά, πάλι επειδή τώρα ξέρετε είναι και λίγο πολύπλοκο όλα αυτά, η αγωγή του κύριου Λιβιτσάνου έχει εκδικαστεί, είπατε? Όχι, δεν έχει εκδικαστεί. Όχι, δεν έχει εκδικαστεί. Η αγωγή του κύριου Λιβιτσάνου είναι για το, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 23 θα ζητήσει. Στο 23. Από αυτό λοιπόν σημαίνει πρακτικά το 2023 ότι... εσείς μπορεί να πιστεύετε ότι θα πέσει, αλλά θεωρητικά διεκδικεί ακόμα τα χρήματα απέναντι στο συνεταιρισμό. Δηλαδή, να το πάρει πίσω. Μάλιστα. Ένα συνεταιρισμό που έχουμε ένα τόσο μεγάλο χρέος προς την ειδική καθάριση. Το δεύτερο μεγάλο χρέος που αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο μόνος που μας κυνηγάει αυτή τη στιγμή είναι ότι ζητάμε 102.000 ευρώ. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Όλα τα άλλα τα έχουμε πληρωμένα και ρυθμισμένα. Και φαντάζεστε ένας πρώην πρόεδρος, να ζητάει 102.000 ευρώ από το ΤΑΟΛ. Ναι. Και εγώ μπορώ να το εξηγήσω. Εγώ μέσα μου το εξηγώ δηλαδή. Σου πω την αλήθεια. Γιατί εμείς από το 2015 και το 2016 και όλα αυτά μέχρι τώρα έχουμε προσωπικά έξοδα σαν πρόεδρος εγώ 0 και το συμβούλιο μου έχει 200 και 300 ευρώ όλο το χρόνο μόνο και μόνο από κάποιες αφιλοσυγκεντρώσεις που πάνε κάποιοι σύμβουλοι και παρουσιάζουν εκεί. Και ο κύριος Λιβιτσάνος είχε 15 και 17 χιλιάδες. Μπορεί να τα διαίρεσε και σου λέει: ήταν προπρόσωπος, λέει από τα 14, από το 15 που με διώξαμε μέχρι το 18, είναι 7 χρόνια. Θέλω εγώ 10 χιλιάδες που έπαιρνα και φτάνει 102 χιλιάδες. Μπορεί να έχει κάνει και κανένα τέτοιο προπολογισμό. Ναι. Γιατί η αλήθεια πρέπει να λέγεται ότι εμείς κάνουμε διοίκηση με 300 ευρώ.
ψηφίσαμε προχθές τα πεπραγμένα του 2020 και έξοδα προέδρου δεν υπήρχε μηδέν. Και σε άλλες χρονίες, 14, 13 και 15, επειδή του Διτσάνου πρόεδρος έπαιρνε 15 και 17 χιλιάδες. Είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι την το ηθικό σκέλος. Από την άλλη, βέβαια, για να κρατήσω και λίγο τις ισορροπίες, θέλω να πω πως όταν κάποιος νιώθει ότι θίγεται πρόεδρε, έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι αναφέρετο δικαίωμά του. Εσείς όμως λέτε και το σκεπτικό της απόφασης. Κοιτάξτε, δηλαδή, το 2015 εγώ δεν ήμουν ούτε πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ούτε πρόεδρος του ΤΑΟΛ, ούτε ήταν στο Συμβούλιο του ΤΑΟΛ. Mm-hmm. Έτσι αποφάσισε τότε η Γενική Συνέλευση. Μάλιστα. Η Γενική Συνέλευση είναι το μεγαλύτερο όργανο του ΤΑΟΛ. Ναι. Και εγώ σας λέω ότι αν ένιωθε αδικημένο, μπορούσε να στείλει ένα εξώδικο και προχθές στις 8/5 η Γενική Συνέλευση να βγάλει ένα συγγνώμη και να αποκαταστήσει το όνομα του κ. Σωστά. Από τη στιγμή που θεωρεί ότι είναι προσβολή του ονόματος, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ κατανοώ αυτό το οποίο λέτε. Σε μια προσπάθεια δύσκολη, όπως είπαμε, να ορθοποδήσω ο συνεταιρισμός. Καταρχάς, σε εσάς κάποια στιγμή, εδώ 5-6 μήνες που τον είχατε καλεσμένο, σας είπε ότι δεν τρέπεται κατά του συνεταιρισμού, αλλά κατά του ΔΣ. Και ποιο δεν τα σίγμα. Και αυτός τότε λέει ότι είχε έκανε αποφάσεις γενικών συνελεύσεων και το ΔΣ τότε απόφαση γενική συνέλευση υπήρχε. Υπήρχε απόφαση γενική συνέλευση, σας είπα, 35 που έλεγε, ας πούμε, 8/8/15 που έλεγε ότι να συνανέψει τον κύριο Λιβιτσάνο και να διωθούν διοίκηση με διαπέστημα. Αγωγή κατά του κ. Λιζάνου. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει το ΔΣ, μην κάνει την αγωγή, να πάει κόντρα στη Γενική Συνέλευση. Ό,τι έλεγε η Γενική Συνέλευση, το ΔΣ πρέπει να το κάνει. Αυτό κάναμε. Μάλιστα. Τώρα, αν ήρθαν όλα ανάποδα και πήγανε 10 άτομα και δηλώνανε υπέρ του. Το ΤΑΟΛ, τρεις μάρτυρες, είχε τον κ. Μελά, τον κ. Χόρτη, γιατί πρέπει να ακούγονται και αυτά, τον Γιάννη και το συγχωρημένο το. Το Μίτσο του Μικρόνι, που ήταν και πρώην διευθυντής μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια με τον κύριο Λιβιτσάνο. Το σημειώνουμε, το καταγράφουμε. Δεν είναι πλέον στον συνεδρισμό ο κύριος Λιβιτσάνος. Θέλω λίγο να πάμε όμως τώρα στα ίσως πιο σημαντικά, εκτός από αυτό το σημαντικό, με την έννοια ότι είπατε δεν έχετε κάποια άλλη αφιλή, δεν σας κυνηγάει κανένας άλλος. Πρόεδρε, θέλω λίγο να μας επικαιροποιήσετε πού βρισκόμαστε αναφορικά με το fund, με την ρύθμιση των χρεών, των δανείων του συνεταιρισμού. Δηλαδή, αν έχετε μπει σε ένα πρόγραμμα, να το πω, εξορθολογισμού, πρόγραμμα έτσι, πληρωμής των οφειλών, δώστε μας έτσι λίγο, επειδή έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολλούς μήνες, τις κινήσεις που έχουν γίνει. Θα σας πω και για την απόφαση. Η Γενική Συνέλευση 35 του 2022 αποφάσισε την πώληση δύο ακινήτων, του ενοπλίου του Κάστρου και το παλιού σούπερ μάρκετ, προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές της προς την ΑΤΕΗ ειδική κατάρτιση, η οποία υπερψηφίστηκε από 68 μέλη υπέρ και από 5 κατά στην απόφαση. Ο κύριος Αργυρός Ιωάννης, ο Λάζαρης, ο Κωνσταντίνος και η Κοκουμερινέλα κατάθεσαν ένατις της προσωρινής διαταγής και ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία επέριψε το ρινοδικείο, καθώς και αίτηση ακύρωση, το οποίο απέρριψε το ρινοδικείο με την υπαριθμόν 32/21 απόφασή του. Στη συνέχεια, αυτοί δεν άσκησαν άλλο ενδικό μέσο, με αποτέλεσμα να έχει ήδη καταστεί τελεξίδικη και αμετάξητη η απόφαση. Επίσης, 84 άτομα, εδώ θέλω να τονίσω ότι τα 84 άτομα, κανένα σανταριά άτομα δεν είναι καν μέλη του συνεταιρισμού, κατάθεσαν αίτηση προσωρινής διαταγής για ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία απέρριψε το ρινοδικείο, καθώς και αίτηση ακύρωσης, την οποία απέρριψε το ρινοδικείο, με την αριθμό 33/2021 απόφασή του. Δηλαδή, μέχρι σήμερα έχουν χάσει όλα τα δικαστήρια και το ένα μάλιστα έχει τελεσδικήσει. Τα δικαστήρια που απεφάσισαν ότι η Γενική Συνέλευση 35 του 2022 ήταν καθόλου ανώμη, οι ισχυρισμοί του ήταν αβάσιμοι, ψευδείς και μάλιστα σε βαθμό αποκαλυπτικό όσο και προκλητικό. Αυτά λέει το ρινοδικείο. Στη συνέχεια, αυτά τα 84 άτομα άσκησαν άφεση, οποία θα εκδικαστεί στις 7/10 του 2022. Το σίγουρο είναι ότι θα χάσουν και την έφεση, διότι το θέμα τους είναι ίδιο με το προηγούμενο δικαστήρια. Στόχος της διοίκησης, κύριε Κονιάκη, είναι η εξηγήνωση του συνεταιρισμού για να μπορέσει επιτέλους ο συνεταιρισμός να φτάσει χρήσιμος στα μέλη του και να αναπτύξει δραστηριότητες για το καλό των μελών του. Αυτό είναι ο στόχος μας. Αλλά δεν σε αφήνει όμως και τα δικαστήρια. Τώρα,
Όλα αυτά έχει ενημερωθεί και η τράπεζα και ότι έχουν τηλεδιοικήσει το πρώτο δικαστήριο και το δεύτερο και πιστεύω ότι είμαστε κοντά στην απόφαση να μπορέσουμε να μπούμε στη ρύθμιση. Μάλιστα. Ακόμα δεν έχουμε υπογράψει ρύθμιση με την τράπεζα. Ακόμα δεν έχετε υπογράψει. Αλλά, όχι, όχι. Πιστεύω όμως ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα η πίεση είναι ακόμα τόσο ασφυκτική όσο συζητούσαμε. Η πίεση από την τράπεζα είναι ασφυκτική, όπως και οι τόκοι που πέφτουν στο κεφάλι μας με 12,5% επίσης ασφυκτική. Δηλαδή πέφτουν τώρα αυτή τη στιγμή. Και κάτι άλλο, 12, βεβαίως. Είναι ένα δάνειο που είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια και τοκίζεται με 12%. 120.000, 130.000, πόσο πάει αυτό το χρόνο στο κεφάλι μας. Από πέρσι το Μάη μέχρι φέτος έχουν πέσει 130.000. Και εμείς καθόμαστε και παίζουμε τα δικαστήρια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε αυτό. Ότι όσο καθυστερείτε στο να το ρυθμίσετε, τόσο περισσότερο οι τόκοι τρέχουν και... Μάλιστα. Εγώ θα σας πω κάτι. Ο συνεταιρισμός, ο ΤΑΟΛ, σε αυτά τα 84 άτομα που καθυστερούν, δεν είναι απειλή. Δεν το λέω για απειλή, δεν θέλω να απειλήσω κανένα. Αλλά αυτό είναι και το νόμιμο. Που καθυστερούν όλο αυτό την εκδίκαση και όλα αυτά και πάμε σε καθυστερήσεις μέχρι τον Οκτώβριο. Θα διεκδικήσει αυτά τα χρήματα από αυτούς τους συγκεκριμένους κυρίους που δεν είναι ούτε καν μέλη του συνεταιρισμού. Μάλιστα. Και θα ήθελα να μου αποδείξουν μετά ποιο νόμιμο συμφέρον έχουν και τρέχουν τον συνεταιρισμό. Γιατί ένα μέλος μπορεί να το καταλάβω ότι δεν τα αρέσει η απόφαση. Και αυτό δεν είναι όμως και δίκαιο. Γιατί όταν κάνεις μια γενική συνέλευση και έχεις το 90% που ψηφίζουν ναι, δεν μπορεί ένας να πηγαίνει και να λέει και να καθυστερεί ότι εμένα δεν μ' αρέσει. Και αυτό δεν είναι δημοκρατικό όμως. Μάλιστα. Δεν σέβεται το άλλο το 90 ή το 99. Γιατί, να σας πω κάτι, αν είχαμε μια απόφαση με 500 άτομα και τα 499 ψηφίζαν ναι, ένα δεν τ' άρεσε και πήγε και το έκανε και έκανε την προσφυγή. Αυτό ήταν δημοκρατικό, δηλαδή αυτή είναι η δημοκρατία μας. Να ρωτήσω κάτι όμως, πώς κάποιος μπορεί, δηλαδή θεωρητικά, μπορώ και εγώ να μπλοκάρω τη διαδικασία του ΤΕΟΛ και να ισχυριστώ, δηλαδή δεν πρέπει να έχει κάποιος ένα μητρό και να είναι εγγεγραμμένος. Δηλαδή, ένα μη μέλος πώς μπορεί να μπλοκάρει μια διαδικασία, κύριε Κατοπόδη. Παναγιώτη, δεν άξα καθόλου την. Λέω ένα μη μέλος. Λέτε ότι θα διεκδικήσετε. Κάποιοι από αυτούς δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού. Δεν είναι μέλη, όχι. Πώς μπορεί ένα μη μέλος να μπλοκάρει. Το μέλλον του ΤΑΟΛ. Ναι. Γιατί το ΤΑΟΛ, να ξέρετε, ότι αν χάσει ένα δικαστήριο ή αν δεν γίνει αυτή η ρύθμιση, θα καταστραφεί γιατί η τράπεζα θα ζητήσει όχι αυτά τα 3 εκατομμύρια. Θέλει και έχει το δικαίωμα να το χύσει. Όλο το δάνειο το 1.700 από το 2003. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να το κάνω λιανά, λέτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι που κολλησιεργούν την όλη διαδικασία. Βεβαίως. Που αυτή η καθυστέρηση στο να μπούμε σε ρύθμιση σημαίνει ότι μπαίνουν επιπρόσθετοι δυσβάσταχτοι τόκοι για το συνεταιρισμό που μπορεί και να τον γονατίσουν. Βέβαια, δεν μπορεί να το αυτό λέτε. Και θέλω λίγο να μου πείτε, εύλογα, εγώ δεν είμαι μέλος συνεταιρισμού. Μπορώ να μπλοκάρω μια διαδικασία. Ναι. Μάλιστα. Κάνει. Βεβαίως. Βεβαίως, έτσι φάνηκε. Ότι από 84 άτομα, τα 35-37, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο τώρα, δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού. Και όμως πήγανε και την μπλοκάρανε. Με ελαφρία της καρδιάς, έτσι, γιατί δεν το αρέσει. Ναι. Χωρίς να ξέρουν τα προβλήματα του συνεταιρισμού, χωρίς να ξέρουν πώς βγαίνει η καθημερινότητα του συνεταιρισμού. Εντάξει, έχουν εκφραστεί και έχουν εκφραστεί δημόσια γι' αυτό και αυτή η ομάδα η οποία σας έχει κατηγορήσει. Ποια ομάδα, βέβαια και με έχει κατηγορήσει. Ποια ομάδα. 7-8 άτομα μέσα στη Λευκάδα σε μια πληθυσμό 18.000 κόσμο. Τα 8 άτομα είναι, βαζεύονται κάθε 10 μέρες. Καστρονήρικος, στη μια πλατεία στο Μαρκά, στην άλλη πλατεία στα Σκαλάκια της Πανερωμένης, στα σκαλάκια του Κάστρου, στα σκαλάκια της περιφέρειας και έχετε δει παραπάνω από 10 άτομα, έχετε αναρυθμίσει παραπάνω από 10 άτομα, 8, 9, 7, δηλαδή τι δεν βγάζουμε. Μάλιστα.
Το σημειώνω, Πρόεδρε, αυτό το οποίο λέτε. Το σημειώνω και κρατάω και αυτή τη βούλησή σας, όπως είπατε, να στραφείτε και να διεκδικήσετε αποζημίωση για τη χασούρα, να το πω πάρα πολύ απλά, που έχει ο συνεταιρισμός. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί να πληρώνει συνεταιρισμός. Μια ζωή ήταν να πληρώνει συνεταιρισμός. Το βλέπετε δίκαιο εσείς αυτό? Όχι, και νομίζω ότι και αυτές οι δικαστικές διαμάχες κοστίζουν επίσης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι και ανέμακτες οικονομικά. Μας πονάνε, όχι κοστίζουν. Ματώνουμε για να τα πληρώσουμε. Δεν είναι έτσι ότι ανοίγουμε το κουμπαρά και δίνουμε. Ναι. Αλλά όμως δεν μπορείς να αφήσεις το συνεταιρισμό σε κρέμα. Μάλιστα. Κατανοητός. Θέλω λίγο... οπότε αυτή η διαδικασία πότε έτσι θα οριστικοποιηθεί, Πρόεδρε? Δηλαδή... Έχουν δει και από την τράπεζα ότι τα δικαστήρια δεν έχουν ουσία. Δεν έχουν ουσία, δηλαδή, αυτά που ζητάνε. Mm-hmm. Για τις ακυρώσεις, και πιστεύω ότι, τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια, αλλά πιστεύω ότι θα προχωρήσει η υπόθεση της ρύθμισης του ΤΑΟΛΕ πολύ σύντομα, όταν λέμε πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα. Αυτό είναι λοιπόν μια σημαντική εξέλιξη. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω, ότι θα τελειώσουν πολύ σύντομα. Mm-hmm. Θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι της επένδυσης. Ξέρετε, πολλές φορές μνημονεύτηκε αυτή η επένδυση του κάστρου και από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Υπάρχει η αίσθηση, και θέλω λίγο να μας τα διευκρινίσετε για άλλη μια φορά, ότι ο επενδυτής ζητάει πακέτο, και το τουριστικό περίπτερο και το παλιό οινοποιείο στο κάστρο. Ουσιαστικά δεν ξέρω αν αυτό είναι προϋπόθεση. Βεβαίως, στελέχη του συνεταιρισμού, νομίζω και εσείς εκφράζεστε και λέτε ότι είναι μια εντελώς ξεχωριστή διαδικασία. Θέλετε λίγο να μας πείτε πώς κινείστε σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή τι συζητήσεις γίνονται αυτή τη στιγμή? Δεν γίνεται καμία συζήτηση. Εγώ θα σας πω κάτι όμως, ότι θα το πάρω λίγο ανάποδα και θα πω ότι η πρωτοβουλία για το κάστρο λέει ότι είναι ο ίδιος επενδυτής και ο ίδιος επενδυτής και ο ίδιος επενδυτής. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο ίδιος επενδυτής, που ήταν κομμένοι σε δύο επενδυτές, ένας για το τουριστικό περίπτερο και ένας για το ΤΑΟΛ, θα είχαν πρόβλημα. Δεν μπορώ να τα ακούω κάθε μέρα αυτό, το ίδιος επενδυτής και ο ίδιος επενδυτής. Είναι ο ίδιος επενδυτής. Γιατί αν τον θέλει, ήταν ένα πρόβλημα του επενδυτή, όχι από τώρα, από το 2012 που ερχόταν στις ελληνικές συνελεύσεις και ήταν τότε για την ενοικίαση, που ήθελε να το πάρει πακέτο, γιατί από τη μία μεριά στο δικό μας συνοπείο τότε θέλαμε να κάνουμε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και από εκεί θα γινόταν ένα εστιατόριο. Mm-hmm. Και δεν θα μπορούσε κανένας επενδυτής από τη μια μεριά να κάνει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και από την άλλη μεριά να έχει μια δισκοτέκα, ας πούμε, με ανού επιχειρηματία Α, που θα πήγαινε μέχρι τις 5 ώρα το πρωί και θα γινόταν χαμός. Mm-hmm. Και άλλωστε θα έρθουν εκατομμύρια για να φτιάξει το κάστρο, το εινοποιείο. Mm-hmm. Και ακούω την ίδια ιστορία. Ο ίδιος επενδυτής και ο ίδιος επενδυτής. Και εγώ τους κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο ίδιος επενδυτής, θα είχαν πρόβλημα? Δεν θα είχαν πρόβλημα? Να σας πω κάτι, κύριε Κουνιά, γιατί κατεβαίνετε κάθε καλοκαίρι και συνέχεια στην Ευκάδα. Ναι. Σας αρέσει αυτό το έκθεμα που γίνεται με το τουριστικό περιπτερό? Εμένα όχι. Εμένα όχι προσωπικά. Που ανεβαίνει, τιμάει όλους τους λευκαδίτες αυτό, ότι ανεβαίνει προς τα σκαλοπάτια πάνω και έχει μια σκαλοσιά εδώ και 10 χρόνια για να βαστάει, μην πέσει κανένας κεφάλι. Εγώ προσωπικά, να σας πω για την προσωπική μου εμπειρία. Από μικρό παιδί, είμαι 48 χρόνια, και από μικρό παιδί κάνω μπάνιο μόνο στο κάστρο της Λευκάδος, εκεί. Τα τελευταία 20 χρόνια είναι αυτή η βρωμιά. Γύρω-γύρω από το τουριστικό περίπτερο, από τους τοίχους, από εκεί δίπλα από τις αλαξιέρες, πάντα. Κολλάει και το δικό μας τον οποίο δίπλα, που είναι σε άθλια κατάσταση τώρα, και είναι μια είσοδο στη Λευκάδος απάνθρωπη. Κατά άλλα, μας πήρασε την παράγκηση της Μαριάννας. Ναι. Δηλαδή, η παράγκηση της Μαριάννας ήταν. Έπρεπε να φύγουν, να διαλυθούν, γιατί χάλαγε το τοπίο όταν έμπαινε στην είσοδο και απέναντι έχει δύο έκτροπα. Ναι. Και δεν θέλει την επένδυση. Δεν θέλει την επένδυση και ότι δεν θα μπορούσε να κάνει μπάνιο στο κάστρο. Κοιτάξτε, σε αυτό τώρα, κύριε Κατοπόδη, ναι. Υπάρχει μία διαφορετική πρόταση
Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι θα μπορούσε αυτό να μην γίνει με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί και από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, αλλά από την άλλη, να βάλω λίγο συζήτηση ότι αυτή η αγωνία έχει εκφραστεί έντονα και από τον κύριο Σολδάτο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν τις λένε μόνο μια ομάδα συμπολιτών μας. Δηλαδή, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν παρακολουθείτε, ο κύριος Σολδάτος. Το παρακολουθάω και το βλέπω και έχει εκφράσει, προβληματισμό. Σημαντικό, η αλήθεια είναι. Ωραία, πρόβλημα. Κύριε Σολδάτο, τώρα εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τον κύριο Σολδάτο. Όχι, θέλω να πω ότι αυτές οι φωνές. Θα σας πω κάτι. Απάνω στο τουριστικό περίπτερο, και ο κύριος Καρβούνης και ο κύριος Δήμαρχος, για μένα το χειρίζεται πάρα πολύ καλά το θέμα και έχουν εκφραστεί και μέσα από τα συμβούλια και μέσα από συνεντεύξεις και ο κύριος Καρβούνης και ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ σας δω τη δικιά μου την προσωπική άποψη ότι αυτό το πράγμα εκεί πέρα είναι άθλιο και πρέπει να προστατευτεί. Εγώ δεν θέλω να σας μπλέξω. 15 χρόνια. Έχετε δίκιο. Όχι, θα σας πω κάτι. Όλες οι δημοτικές αρχές. Δεν έχει ξεκινήσει αυτό την ενοικίαση του τουριστικού περίπτερου από τον κύριο. Από τον προηγούμενο δήμαρχο. Τον προηγούμενο δήμαρχο. Πέρασε 5 χρόνια. Πάμε και τρίτο χρόνο του κύριου Καλού και ακόμα δεν έχουμε διάκριση. Αν μπορούσε να το κάνει αυτό ο Δήμος Λευκάδος, πιστεύετε ότι θα το έκανε κάποιος δήμαρχος? Είναι αδύνατο να το κάνει ο Δήμος Λευκάδος αυτό το πράγμα, αυτή την επένδυση. Δεν μπορεί να γίνει. Ποια δημοτική επιχείρηση πάει καλά στην Ελλάδα και θα κάνει και αυτό? Προχτές εσείς συζητάκανε στο κάποιον, είχατε εκπρόσωπο εκεί στο. Συνέδειξε ότι ο Δήμος Λευκάδος έχει ταμείο 17.000 ευρώ. Πώς θα κάνει μια επένδυση με 1,5 εκατομμύριο και 2 για να γίνει το τουριστικό περίπτερο? Αυτό είναι μια σημαντική τοποθέτηση και δεν ξέρω αν υπάρχουν και οι πόροι που ισχυρίζονται και πολιτικές παρατάξεις. Από την άλλη όμως. Θα να βγω εγώ τώρα και να πω ότι τον οποίο θα το κάνουμε εμείς, το ταόλο ξενοδοχείο. Δεν μπορείτε. Από την άλλη όμως, ξέρετε τι, για να είμαι λίγο δίκαιος, για να μην αδικήσω λίγο τα επιχειρήματα, υπάρχει και μια κριτική για την όλη διαδικασία στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σχετικά με το Συμβούλιο της Αρχιτεκτονικής. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, μεν. Είναι και ο κύριος Σολδάτος, για να μην τον αδικήσω, υπέρ της επένδυσης, αλλά μην περάσει αυτό που θέλει, για παράδειγμα, ο εκάστοτε επενδυτής. Εκείνο ο προβληματισμός, για να ισορροπήσω έτσι λίγο την κουβέντα και να βάλω τις προοπτικές. Γιατί έχει ασκηθεί. Για να μην περάσει κάτι ο επενδυτής, είναι θέμα των υπηρεσιών. Είναι θέμα των υπηρεσιών. Δεν είναι καν ούτε του κύριου Σολδάτου, ούτε του κύριου Καλού, ούτε δικιά μου, ούτε δικιά σας. Θα πάει στην αρχιτεκτονική, αν δεν το κρίνει σωστό η αρχιτεκτονική, δεν θα το δώσει. Θα πάει στο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων, πώς το έχουν αυτοί εκεί, στο τέτοιο, αν δεν είναι καλό θα περάσει. Είναι απλό το θέμα, δηλαδή θα τεκόνομαστε εμείς αν θα περάσει ή δεν θα περάσει από το Συμβούλιο. Εγώ δεν είδα, εκτός από την αρχιτεκτονική Λευκάδος, εδώ παντού, απάνω έχει περάσει παντού. Τώρα. Αυτά διαβάζω εγώ τώρα, αν αυτή διαβάζετε κάτι άλλο. Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Πάντως, συνοψίζοντας, θέλετε να πείτε ότι εσείς έχετε επαφές με τον επενδυτή? Εμείς δεν έχουμε επαφές με τον επενδυτή σε προσωπικό επίπεδο του ΔΣ ΣΥ ή της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα από αυτά που συζητάμε στα συμβούλια και με την πρόταση μας είχαν κάνει να επενδύσουν πάνω στο κάστρο τότε που εμείς το νοικιάζουμε. Θέλω να πω, είναι ενεργή αυτή η επένδυση. Είναι ενεργή η πρόταση αυτή, κύριε Κατοπό. Δηλαδή, υπάρχει ακόμα το ενδιαφέρον, θέλω να πω. Δεν έχει αποσυρθεί. Βεβαίως, δεν είναι. Υπάρχει. Δεν έχει αποσυρθεί, αφού έχουμε εγγυητικές. Δώσανε μια προσφορά, έχουμε δει εγγυητικές και πάμε προς το τέλος. Τι να είναι η πρόταση, αν θα αγοράσουν και θα φτιάξουν ξενοδοχείο. Δεν έχει πάψει αυτό να υπάρχει από το Μάη πέρσι που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ούτε ανάμεσα στο ταόλο, ούτε στην τράπεζα, ούτε στο επενδυτή. Μάλιστα. Κατανοώ ό,τι θέλετε να πείτε. Οπότε λοιπόν, αυτές είναι οι προκλήσεις για την επόμενη μέρα για τον συνεταιρισμό, για το ταόλ. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε που δεν γνωρίζουμε, πρόεδρε. Οπότε είμαστε εν αναμονή της ρύθμισης που αναμένεται για τα οικονομικά και βεβαίως μιας επένδυσης που περιμένουμε να πάρει σάρκα και οστά. Γενικότερα στα πλαίσια της αναβάθμισης του τουριστικού περιπτέρου και της εισόδου του νησιού, κάτω από αυτές βεβαίως τις αντιδράσεις που υπάρχουν από πλευρές. Θα αλλάξει η μορφή η Λευκάδα. Mm-hmm. Θα αλλάξει η μορφή η Λευκάδα. Θα βρουν 100 άτομα
συμπολίτες μας δουλειά στο, στο ξενοδοχείο και δίπλα στο τουριστικό περίπτερο. Θα αναβαθμιστεί, θα γίνει άλλο ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στη Λευκάδα. Πού τα βλέπουν τα αρνητικά. Μπροστά του τα όλ. Δίνουμε 11 στρέμματα εμείς που λάμε αυτή τη στιγμή μαζί με τον Ινωπίο. Μπροστά του τα όλ έχει άλλα 14 στρέμματα. Μπορεί να το κρατήσαμε για να μπορεί ο Λευκαδίτης να πάει να κάνει μπάνιο, αλλά αυτό δεν ακούγεται. Ακούγεται ότι ξεπουλιέται όλη η περιουσία του ΤΑΟΛ, 24 στρέμματα. Χωρίς να υπάρχει πρόταση ή αντιπρόταση από την αντιπολίτευση. Τι θέλετε να, μην πουλήσουμε. Ξεκινήσανε και είπανε ότι γιατί δεν πουλάτε το Ιόνιο Σταρ. Μετά κάποιος στράπηξε τα αυτή και είπε ότι δεν πουλάμε τίποτα, δίνουμε, μας χρωστάνε και δεν τους χρωστάμε. Μάλιστα. Δηλαδή οι πολιτικές καφενείου είναι αυτές. Θα πάω εγώ σαν πρόεδρος ή η Γενική Συνέλευση απέναντι στην τράπεζα και θα σας λέω ότι δεν σας χρωστάμε, απλά μας χρωστάτε. Που μας δώσατε τα λεφτά σας τόσα χρόνια και κάναμε επενδύσεις, τώρα μας δεν χρωστάμε, αλλά πρέπει να μας δώσετε και άλλα 2-3 εκατομμύρια να ξανασυνεχίσουμε τις επενδύσεις. Πόσο λογικό είναι γι' αυτό. Ναι. Έχουμε τρελάνει και Λευκάδα με όλο αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι... Ποιο. Έχει. Από μια οικογένεια ξεκινάνε όλα αυτά. Και κολλάνε και δύο-τρεις από το, που έχουν κάποια προβλήματα, ας πούμε, με συγγενικά, και άλλοι δύο-τρεις κολλάνε που, ήταν, που είναι και αντιπολίτευση του ΤΑΟΛ. 5-6-7 άτομα και έχουν τρελάνει τη Λευκάδα. Για κάντε ένα γκάλωπ να δείτε αν θέλει την επένδυση η Λευκάδα, ο Λευκαδίτης. Είναι το, μου δώσατε ιδέα. Θα φύγει το γκάλωπ της υποθαλάσσιας, θα βάλουμε το γκαλωπάκι αν θέλουμε. Ναι, να έχει όμως κάθε ακροατής, κάθε εισεχόμενος με το αφημί του ή με το email του να δει μια... Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτά που κάνουμε, που αναβάζουμε, δεν είναι επίσημα. Είναι μια σφιγμομέτρηση που μπορεί κάποιος να... Ναι, αν μπει ένας και δώσει 50 ψήφους μια μέρα... Ακούστε να δείτε, όπως το έχουμε εμείς, δεν μπορεί να δώσει δεύτερη. Όπως το έχουμε εμείς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν είναι επίσημο. Δηλαδή, όταν μερικές φορές, γιατί έχει τύχει, να το επικαλεστούν αυτό για την υποθαλάσσια που έχει κάποιους ψήφους, το έχουμε 2 χρόνια και έχει πάρει, αλλά αυτό είναι μια τάση, δεν είναι, το βάζει ένα μέσο απλά έτσι για να δει μια σφιγμομέτρηση από όσους μας διαβάζουν. Δεν μπορεί να είναι αυτό εργαλείο δηλαδή. Να σας πω κάτι τώρα που μου έρχεται και στο μυαλό για την υποθαλάσσια. Ναι. Πόσο χρόνο έχει χαθεί από τη Λευκάδα για την υποθαλάσσια? Έλα μου ντε, πόσος. Πόσο ευθύνη έχει και η προηγούμενη δημοτική αρχή που σταμάτησε όλο αυτό το έργο? Για σκεφτείτε το. Για σκεφτείτε ότι π.χ. ο επόμενος δήμαρχος πάλι, αν δεν είναι ο Μπάμπης ο καλός, που εγώ δεν νομίζω θα είναι και ο Μπάμπης πάλι, να έρθει και να πει ότι σταματάμε τη διαδικασία και πάλι πίσω και πάλι πίσω. Από πόσο έχει 20 χρόνια που συζητάμε αυτή την υποθαλάσσια. Mm. Πόση ανάπτυξη θα δώσει, γιατί μαζί με τους δρόμους τώρα εδώ που γίνονται Πρέβεζα, Φιλοχία. Σωστό, και, σωστό. Δηλαδή σε 2,5 ώρες θα είσαι στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή ένας Αθηναίος θα σκολλάει τις 4 η ώρα από το σπίτι του, από τη δουλειά του και στις 7 θα κάνει μπάνιο στον Ανικίδα. Για σκεφτείτε εδώ. Και εμείς καθόμαστε σε κάθε δημοτικό συμβούλιο που δεν τα αρέσει. Mm-hmm. Η υποθαλάσσια το σταματάει και να γυρίζουμε πάλι πίσω κάνα 33 χρόνια. Γιατί αυτή θα είναι και τελευταία, εγώ πιστεύω, ευκαιρία της Λευκάδος για την υποθαλάσσια. Εντάξει, χάσει, έχει τελειώσει το θέμα, οπότε δεν έχει τελειώσει θέμα να, αλλά να χάσει. Αλλά αν 1 εκατομμύριο τη χάσει για κάποιους εδώ θεσμικούς που μπορεί να μην του αρέσει, δεν της αρέσει κάτι, δεν θα έχει, πιστεύω, θα κάνουμε άλλα 50 χρόνια μετά να ξαναχθεί την ευκαιρία. Ναι. 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 Πρόεδρε, χρήσιμες έτσι εδώ και στοχευμένες οι παρατηρήσεις, θα τα λέμε. Εν τω μεταξύ, θα προκαλέσουν αντιδράσεις τώρα αυτά που είπατε. και εντάξει. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε και εκλογές, θα τα ξαναπούμε. Εδώ. Πότε είναι οι εκλογές? Πότε είναι οι εκλογές? Μέσα στον Ιούνιο. Α, έχετε... Δεν επιορίστε ακόμα ημερομηνία, αλλά μέσα στο Ιούνιο. Έχετε εδώ, τώρα έχουμε πολλά να πούμε. Ζεσταίνει το προεκλογικό κλίμα. Κλείνοντας, κρατάω να σας πειράξω τώρα λίγο πολιτικά. Είπατε λίγο, εσείς ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Είπατε λίγο πριν ότι δήμαρχος θα είναι ο Χαράλαμπος Καλός. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα με το αν θα κατεβάσει υποψήφιο η Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε ότι ο κύριος Καλός θα είναι? Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι σκέφτονται κεντρικά στη Νέα Δημοκρατία, αν θα είναι, αν θα κατεβάσει υποψήφιο. Εγώ νομίζω ότι δεν θα κατεβάσει. Αχα.
Εγώ, η δικιά μου γνώμη, προσωπική μου γνώμη, νομίζω ότι δεν θα κατεβάσει. Αλλά πιστεύω ότι η Λευκάδα το 2015 είχε χάσει μια μεγάλη ευκαιρία με το Σπύρο το Μαργέλη να αλλάξει σελίδα. Θα ήθελα και έτσι είναι η ευχή μου, μην χάσει και άλλη δεύτερη ευκαιρία του χρόνου τον καιρό, βγάζοντας τον Πάρτιο καλό από εκεί. Μάλιστα. Η Λευκάδα μόνο έργα μπορεί να δει με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί κάθε μέρα δημοπρατούνται έργα, αλλάζει η εικόνα της Λευκάδας και φαίνεται ότι αλλάζει. Και με τα σκουπίδια ήρθαν σε μεγάλη λύση. Εμείς είμαστε απέναντι από τη Λευκάδα, την Τερατία. Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Δεν σου λέω ότι τα παιδιά μου πάνε σχολείο στη Λευκάδα και δεν μπορούσαμε να ανοίξουν τα παιδιά τα παρατηρία. Το εξετάζεται και εσύ. Δεν μπορούσαμε να κάτσουμε το κάμερα να πούμε. Τι λέτε τώρα, δεν μπορούσαμε. Είναι... Και έχουμε τώρα πάμε στο δεύτερο χρόνο που είναι... δεν μυρίζει τίποτα. Σωστά. Σα λέω ότι για το νερό. Σα λέω πράγματα που έδωσαν μεγάλε λύσει. Και αυτό βρέθηκε σε μια πανδημία, στα Δήμο, όπω βρεθήκαμε όλοι μα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κατοπόδη, τα είπαμε πάρα πολύ ωραία. Πάντα έτσι βγάλαμε έτσι εδώ ειδήσεις, ενώ επικαιροποιήσαμε λίγο μάλλον το πλαίσιο όλων των συζητήσεων. Πάντα η άποψή σας είναι σεβαστή, έστω και αν προκαλεί αντιδράσεις, γιατί η αλήθεια είναι είστε ένας πρόεδρος που έχετε υποστεί σκληρή κριτική και έχετε βγει μπροστά να υπερασπιστείτε βεβαίως κατά από δύσκολες συνθήκες και τα κεκτημένα του συνεταιρισμού. Συνεχίζετε πάντως, αντιλαμβάνομαι, όρθιος και μάχημος. Βεβαίως, βεβαίως, πάντα, πάντα. Εντάξει. Εδώ θα είμαστε και την επόμενη μέρα. Εδώ θα είμαστε για να τα συζητάμε. Να τα συζητάμε. Καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Επίσης, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του συνεταιρισμού του ΤΑΟΛΟ, κ. Κατοπόδης. Βεβαίως είναι και στέλεχος της Δημοκρατίας, με πολιτική άποψη πάντα. Που...